το τι θα ακολουθήσει της θεσινής ψηφοφορίας στη Βουλή για τη μετονομασία της ΡΑΕ και τη διαχείριση του νερού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Υδάτων και Αποβλήτων περιμένουν να δουν οι πολίτες. Ωστόσο, εκφράζουν την ανησυχία τους για ενδεχόμενη αύξηση στους λογαριασμούς του νερού. Θα το δυτικοποιήσουν, όπως δυτικοποιήσαν και άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, θα έχει την ίδια μοίρα και το νερό. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, θα πρέπει να μείνει όπως είναι και από εκεί και πέρα αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να κοιτάξουν και το λαό και τα προβλήματά του και κάποια πράγματα τα οποία είναι δεδομένα να μην τα παίρνουν από εμάς. Να τα αφήσουν όπως είναι. Το νερό πρέπει να είναι φτηνό και το ρεύμα πρέπει να είναι φτηνό και όλα πρέπει να είναι πιο φτηνά. Μας έχουν τρελάνει από την ακρίβεια. Δεν τα βλέπετε κι εσείς? Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒΑ, Ευτύχης Μαυρογέννης, εξήγησε στο δελτίο ειδήσεων της νέας τηλεόρασης ότι το νερό δεν είναι σαν την ενέργεια και αν το κράτος ήθελε περισσότερο έλεγχο στις ΔΕΙΑ, είχε και από πριν το νομοθετικό πλαίσιο να το κάνει. Υπήρχε η Γενική Γραμματεία Ύδατος στο Υπουργείο, η οποία θα μπορούσε να ρυθμίζει και να την επαυξήσει αν θέλει, αν ήθελε η όποια κυβερνητική πρωτοβουλία, τις αρμοδιότητές της και να παίξει η ίδια το ρυθμιστικό ρόλο που θα ήθελε να κάνει. Λέτε θα παραμείνει στις ίδιες τιμές το τιμολόγιο του νερού? Μακάρι, μακάρι. Ωραία, για τις άλλες περιοχές δεν γνωρίζω, γιατί τα Χανιά που γνωρίζω, γιατί να φύγει. Έτσι όταν έχει μια σωστή διαχείριση και μια υπηρεσία η οποία πάει καλά νομίζω. Αυτή η αλλαγή γιατί πιστεύετε ότι έγινε? Είναι μια ενδιάμεση λύση για να πάμε στην ιδιωτικοποίηση. Ό,τι γίνεται ιδιωτικά γίνεται και πιο ακριβά. Το πρόβλημα των ΔΕΙΑ της χώρας είναι το ενεργειακό κόστος και αυτό πρέπει να λύσει η κυβέρνηση, σημειώνει ο κύριος Μαυρογέννης, με το ενδιαφέρον των πολιτών επικεντρώνεται στους λόγους που οδήγησαν στη χτεσινή ψηφοφορία. 1.100.000 ήταν πέρυσι το ενεργειακό μας κόστος και φέτο έκλεισε στα 2.200.000. Άκουσα χθες όμως ότι δεν θα περάσει σε ιδιώτες. Ίσως και πιο φθηνά, γιατί όταν δεν υπάρχει το μονοπόλιο, οι τιμούλες πέφτουνε. Αυτό έχουμε δει και με το ρεύμα και γενικότερα. Να παραμείνει δημόσιο αγαθό το νερό ζητούν οι πολίτες, όπως δεσμεύτηκε άλλωστε χτες από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Δεν υπήρχε λόγος, λέτε, να περάσει? Υπήρχε και ούτε υπάρχει λόγος. Και το νερό ακόμα, σε παρακαλώ. Που θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και το νερό ακόμα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Ο άλλος υποφέρει, δεν έχει 10 ευρώ. Άμα το δώσει στον ιδιώτη και από 5 το πάει 25, ο άλλος πώς θα πάει? Και ο ιδιώτης θα το κόψει επί τόπου, μπαμ και κάτω.